Την ερχόμενη 5η, 26 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Καλαμάτας η Μερίδα με αντικείμενο την ενημέρωση των φορέων διαχείρισης και εκμετάλλευσης των λιμένων της Πελοποννήσου, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή. Παράλληλα, θα υπάρξει και ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του νόμου που άπτονται των αρμοδιοτήτων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων από τον αρμόδιο για τα ζητήματα αυτά Γενικό Γραμματέα Χρήστο Λαμπρίδη. Ωστόσο, η παρουσία του Παναγιώτη Κουρουμπλή στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και σε ό,τι έχει να κάνει με την όλη συζήτηση που έχει ανοίξει και αφορά στο μέλλον την αξιοποίηση αλλά και τον χαρακτήρα του λιμανιού της Καλαμάτας, το οποίο σύμφωνα με τον Δήμο πρέπει να κινηθεί με κατεύθυνση τον τουρισμό. Υπάρχει μια συνομιλία με την κυβέρνηση και με τον κύριο Χαρίτση και με τον κύριο Πιτσόρλα για το μέλλον του λιμανιού. Το λιμάνι χρειάζεται αρκετά χρήματα στο τομέα των υποδομών. Αντιμετωπίζεται από κοινού λιμάνι και μαρίνα. Νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και την έλευση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, του κ. Κουρουμπλή, στην Καλαμάτα που αναβάλλεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Νομίζω σύντομα θα κατέβει, οπότε θα κάνει ανακοινώσεις και για αυτό το θέμα.